Γεννήθηκα εδώ, σε αυτό το ξερονήσι, γύρω στο 1924. Δεν θυμόταν ακριβώς η μάνα, λίγο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Η Μαρίτσα, η μάνα μου, και ο πατέρας μου, ο Θανάσης, είχαν άλλα 4 παιδιά. Το Μαρί, που τον χάσαμε από το χτύκιο, τον Λίνο και τα δίδυμα, τον Τζόρτζι και τη Ρινούλα. Η τελευταία φορά που τον είδα ήταν εκείνο το πρωινό που πήγε να φέρει λίγα ψάρια για να μας ταΐσει. Πού είναι ο πατέρας μας, μάνα? Δεν τον βρήκα. Αλλά θα έρθει. Μέχρι αύριο θα έρθει. Δεν ήρθε ποτέ. Και εκείνα τα Χριστούγεννα του 31 σταμάτησε η ζωή της μάνας. Και αν ζούσε, ήταν για χάρη μας. Τον θάψαμε δίπλα στο Μαρί. Και οι μέρες που θα ερχόντουσαν θα ήταν πιο σκληρές. Χωρίς την ψαριά του πατέρα, η πείνα μεγάλωνε. Πέρα η μάνα έδωσε τα δίδυμα για υιοθεσία. Κάπου στον Καναδά, μας είπανε. Και μείναμε εγώ και ο Λίνος. Μέρα με τη μέρα ο πόνος της έτρωγε τα σωθικά, ώσπου δεν άντεξε. Έφυγε κι αυτή και μας άφησε μόνους. Κατάλαβα. Εννοώ, κόρη μου, ότι πρέπει να κάνεις κάτι για να ζήσεις. Γράμματα δεν γνωρίζεις, όμως είσαι δουλευταρού και δυνατή. Το Λίνο θα το στείλουμε σε οικοτροφείο, όμως. Εσένα σκέφτηκα να σε στείλω σε κάποιο σπίτι στην Αθήνα, να βγάζεις κανένα μεροκάματο. Και να αρνηθώ? Δεν είχα όμως περιθώρια να αρνηθώ. Οι εντολές που μήνυσε ο χωροφύλακας στον Κυρμανιό ήταν ξεκάθαρες. Το επόμενο πρωί
η ζωή μου θα άλλαζε για ακόμα μια φορά. Βρέθηκα στο σπίτι της οικογένειας Ανδρεάδη, κάπου στην οδό Βασιλής Σοφίας. Εκεί θα στέκεσαι εσύ. Δεν θα περάσεις μέσα. Σοφία, να την πλύνεις, να βεβαιωθείς ότι δεν έχει ψήρες και να μην αγγίξει τίποτα μέχρι να την κάνεις άνθρωπο. Πώς σε λένε, κορίτσι μου? Ευγενία Φράγκο. Πεινάς? Αν πεινούσα, λέει, από τον φόβο μου όμως είχα ξεχάσει την πείνα. Σκεφτόμουν συνέχεια τα αδέρφια μου. Τι να κάνουν άραγε στην ξενιτιά? Και ο Λίνος. Πέρασαν οι μέρες, οι μήνες, κι εγώ προσπαθούσα να προσαρμοστώ. Η κυρία δεν με ήθελε και το ένιωθα σε κάθε της βλέμμα. Μόνο η κυρία Σοφία με αγάπησε. Κυριετάκη, θέλετε κάτι? Σε 5 λεπτά να έχεις μαζέψει τα πράγματά σου και να ξεκουμπιστείς. Μα κύριε, αυτός με κυνήγησε. Άκουσες τι σου είπα? Σιγά μην καταδεχόταν ένας γιος Ανδρεάδη να πάει με μια υπηρέτρια. Έπρεπε να πάρω τη ζωή στα χέρια μου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να βρω δουλειά. Έχω ξαναβλέψει. Ξέρετε τα υφάσματα και το μέχρι, το κόψι μου. Εδώ. Εδώ. Ωραία. Γεια, λάβες. Λοιπόν, Δεσποινής Φράγκου, προσλαμβάνεστε. Αύριο το πρωί στις 8 να είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Σου καλώ. Καλημέρα σας. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι θα θέλετε, παρακαλώ? Ξέρετε, θα ήθελα να ράψω ένα παλτό και δεν ξέρω τι ύφασμα να πάρω. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Έλατε να σας δείξω. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα καλά. Η μορφή του άγνωστου άντρα ήταν συνέχεια στο μυαλό μου.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακολούθησα γιατί ήθελα να βεβαιωθώ ότι δεν υπήρχε κανένας τριγύρω μας. Και μετά να σας πλησιάσω. Δεν ήθελα να σας εκθέσω. Και καλά κάνατε. Αν είχα μόνο μια στιγμή, θα ήμουν ένα τραγούδι. Ονομάζομαι Ντομένικο Σαλμιέρη. Είμαι μισός Ιταλός και μισός Έλληνας. Στην υγειά σου, Ντομένικο. Στην υγειά σου, Ευγενία. Στρόβιλος μπήκε και σάρωσε τα πάντα, στη ζωή μου, στο σώμα μου, στην ψυχή μου. Και εκείνο το βράδυ ήταν μόνο η αρχή. Ζούσα το όνειρο, άρχιζε ο εφιάλτης μου. Λοιπόν, θα το κάνεις. Εκτός και αν δεν με αγαπάς όσο λες και δεν θέλεις να παντρευτούμε. Α, τι λες, Ντομένικο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μου επιθυμία. Ναι, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε χρήματα. Για να μπορέσουμε να φύγουμε για Αμερική και να αποκτήσουμε παιδιά. Παιδιά. Πολλά παιδιά. Την επόμενη μέρα πήγα στο υφασματάδικο και παραιτήθηκα. Είπα ότι δήθεν να αραβωνιάζομαι. Με πήγε για ψώνια στο κομμωτήριο, μου έκανε και εντατικά μαθήματα για το πώς να συμπεριφέρομαι και ήμουνα έτοιμη. Μέχρι και το όνομα μου άλλαξε. Το βράδυ η Ευγένεια Φράγκου πέθανε στην αγκαλιά του Ντομένικου και γεννήθηκα εγώ, η Μαντάμ Τζένι, που αργότερα θα όριζα τις ζωές κάποιων άλλων αθώων γυναικών που θα είχαν την αφέλεια να πιστέψουν σε κάποιον Ντομένικο που θα τους έταζε την ευτυχία μέσα από το γάμο. Αφού έμαθα όλα τα κόλπα, ήρθε και ο πρώτος πελάτης. Έθαψα όλες τις αντιστάσεις μου, αηδίασα το σώμα μου και μόλυνα την ψυχή μου στο βωμό του ονείρου. Πίστεψα ότι μια μέρα θα φεύγα μακριά με το βασιλόπουλό μου και θα ήμασταν μια ευτυχισμένη οικογένεια με παιδιά, πολλά παιδιά. Από πότε σηκώσανε κεφάλι, μουτάνες? Σου είπα ότι είναι δικές μου τις πράξεις ή όχι? Σκάσε! Σκάσε! Την πονάζε! Η Τζένι θα γινόταν η βασίλισσα της Τρούμπας. Όλοι ήθελαν ένα βράδυ μαζί μου. Δεν σου είπα να περιφοβηλάξεις. Πρόσεχα, μαντάμ, πρόσεχα. Αρχίδια πρόσεχες, γαμώτα μου, νησού το άρρωστο. Θα μου το κλείσει το σπίτι μου. Κι εγώ έμαθα να τα χειρίζομαι όλα. Βρήκα μια δύναμη που ούτε ξέρω που ήταν κρυμμένη. Welcome. Από
Πολλά λεφτά ήρθαν στα χέρια μου. Από τους ναύτες του Έκτου Στόλου μέχρι μετανάστες στην Αφρική που πια ήταν πάμπλουτοι. Όλοι τα ακουμπούσαν στη Τζέννη. Ξέρετε τι λένε για μας τις πουτάνες? Ότι κάθε φορά που ο Θεός μας βλέπει δακρύζει. Δακρύζει από ντροπή. Γιατί σε εμάς δεν περισσεύει. Και δεν είμαστε η ντροπή του. Αλλά τα δάκρυα του. Τα δάκρυα του Θεού. Καλό στο μορφόπεδο. Πες μου τι θέλεις και η Μαντάμ Τζέννη δεν θα σου γαλάσει κανένα χατήρι. Τζέννη σε λένε? Ναι. Εσένα. Τι σημασία έχει? Σωστά. Δεν έχει καμία σημασία. Ένα απόγευμα μπήκε στο σπίτι ένα όμορφο ψηλό παλικάρι. Φαινόταν αμήχανος. Όλα περίμενα να τα ζήσω στην Τρούμπα, όμως όχι αυτό που συνέβη. Κράτησα τον αδελφό μου κοντά μου, στον μπορντέλο. Του είπα ότι χρειαζόμουν κάποιον να προσέχει εμένα και τα κορίτσια μου. Στον 1,5 χρόνο, ο Ντομένικο είχε αρχίσει να αλλάζει απέναντί μου. Έκανε εβδομάδες να έρθει στο σπίτι. Τι έγινε, Πάολα? Τι είναι αυτό το τόσο επίγον και μου μήνυσες να έρθω? Αφού να σου πω, μικρή. Φήμες λένε ότι ο δικός σου κάνει γύρες στην Αθήνα και ψάχνει το επόμενο του θύμα. Από ζήλια τα λένε. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Απλώς έχει πολλές δουλειές εκτός. Σε μένα είχε ό,τι ήθελε. Και χρήμα και αγάπη. Και σε ένα χρόνο θα φεύγαμε από εκεί και θα κάναμε τη δική μας οικογένεια. Η απουσία του όμως από την Τρούμπα όλο και γινότανε συχνότερη. Ρίτζενα, και πώς τα καταφέρες έτσι? Ελπίζω να μην είναι από πελάτη. Τι έχω, γιατρέ? Τίποτα το σοβαρό. Είσαι ο λίγο νέγκυος. Ο Ντομένικο δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα για παιδί. Έπρεπε να συνεχίσω τη δουλειά για να βγάλουμε χρήματα. Έτσι σκέφτηκα και είπα σε όλους ψέματα. Πως έχω το χτυκιό και ότι έπρεπε να πάω σε ένα σανατόριο στην Ελβετία. Τι είναι αυτό? Είναι θαυματουργή, τζέρι μου. Ας σε προστατεύσει από ό,τι κακό. Ποτέ μου δεν την αποχωρίστηκα. Αλλά τώρα θέλω να την έχεις εσύ, κυρά μου. Πόσο με τρόμαξε, τσιέρι μου. Αλλά και τη χαρά μου δίνεις τώρα, για βρή μου. Δικό του είναι. Εκείνη τη μέρα που πέρασε από τον μπορντέλο, θα τον έβλεπα για τελευταία φορά. Καλώς τον. Τι έγινε, ξέμενος από λεφτά? Μου έχουν πει ότι η τράπουλα έχει γίνει το τελευταίο διάστημα καλύτερη σου φιλενάδα, ε. Παντρεύομαι.
ξέρεις τι είναι αυτό. Εισιτήριο για Νέα Υόρκη. Πριν 3 μήνες γνώρισα μια Ελληνίδα που ζει εκεί με πολλά λεφτά και επιχειρήσεις. Μπράβο. Και πού θες να καταλήξεις? Μόνο κοντά σου υπήρξε ευτυχισμένος. Ζήτα μου να μείνω κοντά σου. Και θα το κάνω. Δεν με έχει αγγίξει άλλη γυναίκα όπως η Ευγενία. Πες μου να μην φύγω. Και σκίζω το εισιτήριο τώρα. Ευγενία. Αγάπη. Είναι αργά για όνειρα, Ντομένικο. Να πας. Και να θυμάσαι πότε την Ευγενία. Που δεν υπάρχει πια. Πέθανε. Πέθανε τη μέρα που γεννήθηκε η Μαντάμ Τζένι. Κι όμως, με τον Ντομένικο θα ξανασυναντιόμασταν 30 χρόνια μετά. Εκεί, στο νεκροταφείο της Καστοριάς. Έτρεξαν πάνω μου τα δάκρυα των αγγέλων.